Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εκτιμούμε ότι μια αντιπαράθεση για τα διάφορα θεραπευτικά σχήματα στο επίπεδο του Κοινοβουλίου συγκαλύπτει την ουσία, κρύβει τη μεγάλη εικόνα και συμβάλλει στην αναπαραγωγή διαφόρων σκοταδιστικών απόψεων για τα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν αυτό το διάστημα. Βεβαίως, εξελίσσεται μέσα στην επιστήμη η έρευνα, η συζήτηση, χωρίς να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η έρευνα στον καπιταλισμό αποτελεί εργαλείο για την θωράκιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων και την εμπορευματοποίηση των λαϊκών αναγκών. Όμως, η αποσπασματική χρησιμοποίηση διαφόρων τέτοιων ερευνών ή των αποτελεσμάτων έρευνα οδηγεί στον ανορθολογισμό. Αυτόν προάγει. Τον ανορθολογισμό. Και συγκαλύπτει την ουσία. Ποια είναι η ουσία της σημερινής κατάστασης? Δεν είναι άλλη παρά από την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο βρισκόταν υπό κατάρρευση και με την εκδήλωση της πανδημίας φάνηκε η γύμνια του. Με την πανδημία έτσι είχαμε νοσοκομεία μιας νόσου, και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ουσιαστικά ανύπαρκτη. Νοσοκομεία τα οποία είχαν τεράστιες ελλείψεις κτηριακές, σε εξοπλισμό, σε μεθ, σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Και βεβαίως αυτό δεν είναι της τελευταίας περίοδου αποτέλεσμα. Ούτε βεβαίως άρχισε από τα μνημόνια. Βεβαίως τα μνημόνια επιδεινώθηκε η κατάσταση εξαιτίας των μνημονίων, αλλά το να ισχυριζόμαστε μόνο αυτό συγκαλύπτει την πραγματική αιτία και καλλιεργεί αυταπάτες. Πότε άρχισε επί της ουσίας το ξύλωμα και τα τεράστια προβλήματα? Άρχισε επί της ουσίας στη δεκαετία του 90 και μετά τις ανατροπές του σοσιαλισμού, του σοσιαλιστικού συστήματος, και η αιτία δεν ήταν άλλη παρά η όλο και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της υγείας. Και όλοι σας, όλα τα άλλα κόμματα, αυτό αποδέχεστε. Την υγεία εμπόρευμα. Ότι η υγεία είναι εμπόρευμα. Δεν διαφωνείτε σε αυτό. Και αυτό στηρίξατε όταν κριθήκατε κάθε φορά να αναλάβετε τη διακυβέρνηση. Και το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει η εμπορευματοποίηση της υγείας? Θα πω ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι τα νοσοκομεία πρέπει να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Το αποδεχτήκατε όλοι σας. Στη λογική του κόστους-οφέλους. Να έχουν ήδη οι πόροι τα απογευματινά ιατρία, αν δεν κάνω στη δεκαετία του 90 μπήκαν στα νοσοκομεία. Τα απογευματινά ιατρία επιπληρωμής για να κάνουν εξετάσεις. Οι ασφαλισμένοι. Η μείωση βεβαίως της κρατικής χρηματοδότησης στα νοσοκομεία. Το κλείσιμο των νοσοκομείων. Στο όνομα του εξορθολογισμού της δαπάνης, κλείσαν νοσοκομεία και κύρια των λοιμωδών νόσων, γιατί έχουμε ξεμπερδέψει με τις πανδημίες. Πόσο κοντόφθαλμο είναι αυτή η αντίληψη που υποτάσσει τα πάντα στη λογική του κόστους-οφέλους και στην εμπορευματοποίηση. Και έκλεισε η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ τα νοσοκομεία των λοιμωδών νόσων, που η λειτουργία του σήμερα θα ήταν καθοριστική στην πανδημία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε το νοσοκομείο Θώρακο στην Πάτρα, που αντίστοιχα η λειτουργία του θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στις σημερινές συνθήκες. Δεύτερον, όχι μόνο η εμφάνιση, αλλά και η τεράστια μεγένθηση του ιδιωτικού τομέα. Μια μεγένθηση η οποία είναι συνυφασμένη με τη συρρήκνωση του δημόσιου τομέα. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ένα ρωμαλαίο δημόσιο σύστημα υγείας χωρίς ελλείψεις και προβλήματα δεν θα άφηνε χώρο για να αναπτυχθεί και να μεγαλουργήσει ένας ιδιωτικός τομέας. Τρίτο στοιχείο της εμπορευματοποίησης. Η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Και η επίθεση αυτή σχετίζονταν με την εντατικοποίηση της εργασίας, με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των ιατρών επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τα ωράρια λάστιχα, με τις μειώσεις των μισθών που πάνω από 30% χάσανε οι γιατροί τα τελευταία χρόνια, με τις χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με βάση τα οργανογράμματα και όχι με βάση τις ανάγκες τις πραγματικές. Πολλαπλές σχέσεις εργασίας, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, επικουρικοί, οι οποίοι ηρίστον παρόδο καλύπτονται από τους ίδιους πόρους των νοσοκομείων, ενώ όλοι οι υπόλοιποι συμβασιούχοι μέσα από διάφορα προγράμματα πληρώνονται. Και βεβαίως μέσα στα ίδια νοσοκομεία παραχώρηση λειτουργιών σε ιδιώτες. Από την καθαριότητα, από τη σύντηση, τη φύλαξη. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με το νοσοκομείο Θύρας στη Σαντορίνη, που είναι μια τέτοια μορφή, καθώς επίσης και το νοσοκομείο, το νέο νοσοκομείο Παίδων στην Κομωτινή, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετέτρεψε τη σύμβαση που είχε υπογραφεί με τον Ιάρχος στη δημιουργία ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Και έτσι φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση για να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την πανδημία με μια εγκληματική πολιτική. Και αυτή η εγκληματική πολιτική ξεκινάει πρώτα απ' όλα από τα πρωτόκολλα Λάστιχο και από τις τεράστιες αντιφάσεις. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν κολλάει, στις πλατείες κολλάει. Στο συχνοτισμό, στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στα σούπερ μάρκετ δεν κολλάει, στις πλατείες κολλάει. Πρωτόκολλα Λάστιχο που εξυπηρετούσαν τις επιχειρήσεις για να μην λάβουν τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και μετατράπηκαν σε εστίες υπερμετάδοσης της πανδημίας μεγάλες επιχειρήσεις. Πρωτόκολλα Λάστιχα στον τουρισμό προς όφελος των μεγαλοξενοδόχων και των διαφόρων tour operators. Πρωτόκολλα Λάστιχο στις μεταφορές προς όφελος των αεροπορικών εταιριών, προς όφελος των εφοπλιστών και των αχτοπλών στη χώρα μας. Δεύτερον, δεν προχώρησε στη θωράκιση των νοσοκομείων με προσλήψη μόνιμου προσωπικού, με μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και τη δημιουργία νέων μεθ απαραίτητων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, στο βαθμό που χρειάζονται και απαιτούνται. Δεν προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων. Αντίθετα, αυτά τα οποία έκανε, να μεταφέρει προσωπικό από το ένα νοσοκομείο στο άλλο για να καλύψει κάποιες τρύπες δημιουργώντας πηγάδια από εκεί που φεύγανε. Προχώρησε συγχωνεύσει κλινικών, στη μετατροπή των νοσοκομείων μίας νόσου σε βάρος των χρόνιων πασχόντων στην καλύτερη μόνο περίπτωση. Και βέβαια εγκατέλειψε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη μοίρα της. Και το μόνο το οποίο έβαλε ως προμετωπίδα το εμβόλιο. Βεβαίως, για το ΚΚΕ το εμβόλιο, τα εμβόλια είναι κατάκτηση της επιστήμης. Και είναι ένα σημαντικό όπλο. Αλλά δεν φτάνει μόνο το εμβόλιο για να κερδίσεις τον πόλεμο. Εμείς είμαστε βεβαίως ως κόμμα υπέρ του καθολικού εμβολιασμού. Και μάλιστα ένας καθολικός εμβολιασμός που θα επιτρέπει τη χρήση όλων των εμβολίων που έχουν αδειοδοτηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο αυτών που κυκλοφορούν στη χώρα μας των διαφόρων πολυεθνικών. Δεύτερον, ότι έπρεπε να έχει οργανωθεί μια επιστημονική συζήτηση στα νοσοκομεία, σε χώρους δουλειάς, μεγάλες χώρους δουλειάς. Η επιστημονική συζήτηση δεν γίνεται από τα παράθυρα των τηλεοπτικών εκπομπών για να ξεπεραστούν οι όποιοι ενδιασμοί, οι όποιες φοβίες και τέτοιου είδους επιστημονική συζήτηση δεν έγινε πουθενά. Τρίτον, εξατομικευμένη προσέγγιση για τον καθέναν αν θα μπορεί και ποιο εμβόλιο να κάνει. Και αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα στο να κάνουν το εμβόλιο θα χρειάζονταν να προχωρήσουν σε εξετάσεις που θα παρέχονταν δωρεάν από το κράτος, διάφορες αλλεργίες που προκαλούν παρενέργειες. Και βέβαιως η εξαίρεση από το εμβόλιο θα ήταν σαφής και για λόγους υγείας. Και τρίτον, ο εμβολιασμός αυτός θα είχε στη συνέχεια ένα φάκελο παρακολούθησης του ίδιου του εμβολιασμένου για όσο διάστημα απαιτείτων από τον γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με καταγραφή του συνόλου των συμπτωμάτων και των περιστατικών και μελέτη του σε επιστημονική βάση. Αυτό τι απαιτούσε?
Αυτή η λογική απαιτούσε μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παντού που θα λειτουργήσει 24 ώρες βάση και θα αποσυμφώνει βεβαίως και τα νοσοκομεία. Η κυβέρνηση τι έκανε? Η κυβέρνηση βεβαίως με όλες αυτές τις αντιφάσεις τις οποίες έχει στην πολιτική της καλλιέργησε τον ανορθολογισμό. Δεύτερον, προχώρησε σε απειλές, σε τιμωρητική προσέγγιση. Όσοι δεν κάνουν εμβόλιο πρέπει να πληρώνουν ή να αναστέλλεται, αν είναι νοσηλευτές ή γιατροί, η σχέση εργασίας του, καλλιεργώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό. Έτσι λοιπόν η υποχρεωτικότητα την οποία επέβαλε για τους νοσηλευτές και για το προσωπικό των υγειονομικών, του υγειονομικού τομέα, επί της ουσίας αξιοποιήθηκε αφενός μεν ως ένα αντεργατικό εργαλείο για να προχωρήσει αναστολή συμβάσεων. Δεύτερον, αξιοποιήθηκε και ως εργαλείο για να επιταχυνθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί στον τομέα της υγείας, για να συγχωνευτούν κλινικές στα νοσοκομεία, να προχωρήσει συγχώνευση σε μόνιμη βάση κλινικών και να προχωρήσει και σε συγχώνευση νοσοκομείων, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι είναι παραλογισμός, λέει, να υπάρχουν 2 νοσηλευτικά ιδρύματα στον ίδιο νομό και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εσείς λοιπόν επί της ουσίας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και λοιποί, είσαστε με τη συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και η συνύπαρξη έδειξε σήμερα πόσο αγγελική είναι στην περίοδο της πανδημίας, όπου επί της ουσίας το δημόσιο σύστημα υγείας κατέρευσε και ο ιδιωτικός τομέας αυγάτισε τα κέρδη του. Τόσο πολύ μεγάλη σύμπαραξη μπορεί να υπάρξει και συνύπαρξη, αρμονική. Εσείς λοιπόν είστε με αυτή τη συνύπαρξη, είστε με την εμπορευματοποίηση της υγείας. Εμείς ως ΚΚΕ είμαστε με την καθολικότητα στην πρόσβαση της υγείας. Υγεία δικαίωμα και αγαθό, και από αυτή την άποψη δεν χωράει στη δικιά μας λογική και πρόταση κανείς ιδιωτικός τομέας. Για το νομοσχέδιο αναφέρθηκε αναλυτικά. Ο εισηγητής μας δεν έχει κάτι ουσιαστικό. Επιτρέψτε μου στον χρόνο της δευτερολογίας, τον οποίο θα αξιοποιήσω, να αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, κατά κύριο λόγο. Θα την καταψηφίσουμε την τροπολογία αυτή του Υπουργείου Οικονομικών ως ΚΚΕ. Και θα την καταψηφίσουμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί μέσα από τη διάταξη περί αύξησης στις 800.000 του αφορολόγητου των δωρεών των γονικών παροχών, 800.000 κατ' άτομο, δηλαδή σε μια τετραμελή οικογένεια, αν οι δύο γονείς δώσουν στα δύο παιδιά από 4 διαφορετικές γονικές παροχές, μιλάμε για 1.600.000 ευρώ. Δεν ξέρω, όχι για 1.600.000 ευρώ, αλλά και για 100.000 ένας άνεργος να μπορεί να μεταβιβάσει κάτι στο παιδί του, ένας ορομίσθιος να μπορεί να το βοηθήσει να αγοράσει πατίνι, όχι ποδήλατο, ένας ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή εργασίας να μπορέσει να μεταβιβάσει το οτιδήποτε ή να έχει το οποιοδήποτε περιουσιακά στοιχεία. Τι είναι αυτή η διάταξη, ποιον εξυπηρετεί? Είναι φανερό ότι εξυπηρετεί την οικονομική ολιγαρχία. Αυτούς κατά κύριο λόγο, με αυτόν τον τρόπο, και από τη στιγμή λέτε τα πάντα μπορούν να μεταβιβαστούν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μεταβιβάσουν αφορολόγητα επιχειρήσεις στα παιδιά τους. Διευκολύνει τη μεταβίβαση επιχειρήσεων. Διευκολύνει τη μεταβίβαση έργων υψηλής αξίας. Διευκολύνει τη μεταβίβαση ακινήτων υψηλής αξίας. Μετρητών υψηλής αξίας. Αυτό κάνει και το διευκολύνει τα αφορολόγητα. Ποιος ωφελείται λοιπόν? Τα οικονομικά και τα έσοδα του προϋπολογισμού εξυπηρετούνται και ανακουφίζονται τα λαϊκά στρώματα που στενάζουν από τη φορομπηχτική πολιτική της κυβέρνησης, από τον έμφυα, από τους ειδικούς φόρους στα βασικά είδη, από το ΦΠΑ. Όχι βέβαια. Εξυπηρετούνται οι πολύ μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, η οικονομική ολιγαρχία και διευκολύνονται στους σχεδιασμούς τους οποίους έχει.
Και από αυτή την άποψη λοιπόν και η επόμενη διάταξη που ουσιαστικά καταργείται και αυτόν τον τυπικό φόρο 1% πόσο ήταν για τη συγχώνευση επιχειρήσεων επί της ουσίας διευκολύνει τη μεγένθυνση των επιχειρηματικών ομίλων, τη συγχώνευση μικρότερων επιχειρήσεων και άλλη τη μεγένθυνση του κεφαλαίου και τη δράση του. Η τρίτη διάταξη η οποία υπάρχει, που είναι υποκριτική για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, υπάρχουν δύο διατάξεις. Η μία είναι για το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, που το μειώνεται για 3 μήνες, αν έχετε το Θεό σας, μέχρι το Δεκέμβρη δηλαδή, από το 12 στο 10%. 2% μόνο μείωση. Αν έχετε το Θεό σας. Και το προβάλλεται αυτό ως μεγάλο εργαλείο για την αντιμετώπιση της ακριβίας. Ή η δημιουργία του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο τα έσοδα τα οποία θα προκύπτουν μέσα από το εμπόριο ρήπων του θερμοκηπίου. Ποιος θα πληρώνει αυτούς τους ρήπους? Τα λαϊκά στρώματα, οι λαϊκοί καταναλωτές. Επί της ουσίας, δηλαδή αφαιμάζεται με τους τέλους ρήπων οι οποίοι έχουν αυξηθεί, έχουν διπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα, τα λαϊκά στρώματα, για να δώσετε κάποια ψίχουλα σε αυτούς οι οποίοι έχουν κατανάλωση έως 300 κιλοβατόρες. Και τι τους δίνετε, τι τους επιστρέφετε? 9 ευρώ. Έως 9 ευρώ για 300 κιλοβατόρες. Δηλαδή ένα ελάχιστο ποσό από την τεράστια αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Που βέβαια μια αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας δεν ήρθε ουρανοκατέβατη, αλλά ήταν το αποτέλεσμα μακροχρόνιων πολιτικών εγκληματικών στα πλαίσια της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, της ιδιωτικοποίησης, της ΔΕΗ, της πράσινης μετάβασης, στην οποία αποδέχεστε όλοι σας. Και στο φυσικό αέριο μεταβατικό καύσιμο, σε βάρος του λιγνίτη. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ακρίβειας. Και αντί να προχωρήσετε αυτό που είπε το ΚΚΕ. Τι πρότεινε λοιπόν το ΚΚΕ? Πρότεινε την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες και στο νερό. Η απάντηση, χλεβασμός της κυβέρνησης εχθές, που απέρριψε η κυβέρνηση την τροπολογία του ΚΚΕ, ήταν ότι όλα αυτά δεν τα επιτρέπει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αντίθετη με τους κανονισμούς. Επί της ουσίας λοιπόν, προτεραιότητα για την κυβέρνηση επιβεβαιώνεται, και όχι μόνο για τη σημερινή, αλλά για την οποιαδήποτε κυβέρνηση ευρωμονόδρομου, είναι η εξυπηρέτηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που μαστίζει ευρύτατα λαϊκά στρώματα. Αυτή έχει ως προτεραιότητα. Και αυτή ακριβώς την πολιτική υπηρετείται. Και όταν είπαμε ότι η απώλεια των πόρων που θα έχει ο κρατικός προϋπολογισμός μέσα από αυτή την κατάρρευση, σας κάναμε προτάσεις συγκεκριμένες και τότε τις χλεβάσατε, γιατί ακριβώς έρχονται σε αντίθεση με τις στρατηγικές επιλογές σημερινές και προηγούμενων κυβερνήσεων. Πια δηλαδή να πληρώσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, η μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία και να καταργηθεί το 2,5% που πάει κάθε χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό για ανατοϊκές δαπάνες και ανατοϊκούς εξοπλισμούς. Μόνο και μόνο από αυτό, από την κατάργηση αυτών των 5,5 δισεκατομμύρων που δίνουμε κάθε χρόνο για τις ανατοϊκές δαπάνες, θα υπερκαλύπτονταν η απώλεια εσόδων και από το ΦΠΑ και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και από τον έμφυα που λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί για την κατοικία που καλύπτει στεγαστικές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Μόνο και μόνο από την κατάργηση των ατοϊκών εξοπλισμών θα μπορούσαν όλα αυτά να είχαν αντιμετωπιστεί. Όμως εσείς είσαστε στοχοπροσιλωμένοι σε αυτή την κατεύθυνση. Και τέλος, για την τροπολογία για την αποκατάσταση των πληγέντων από τους σεισμούς στην Κρήτη, τη θεωρούμε ανεπαρκέστατη. Δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε ως ΚΚΕ. Βεβαίως θα μιλήσει και ο Μανώλης ο Συντυχάκης μετά, που είναι από εκεί, από την περιοχή, πιο αναλυτικά. Εγώ θα περιοριστώ σε 3 επισημάνσεις. Πρώτον, γιατί δεν αντιμετωπίζει άμεσα
τις στεγαστικές ανάγκες όλων αυτών που βγήκαν έξω από τα σπίτια τους. Δεν μπορεί στις σκηνές να βγάλουν το χειμώνα. Δεύτερον, γιατί δεν προχωρά στην πλήρη αποκατάσταση, στο 100% δηλαδή, χωρίς εκπτώσεις και προσημειώσεις και προϋποθέσεις των ζημιών οι οποίοι υπέστησαν τα λαϊκά νοικοκυριά και οι μικρομεσαίοι της περιοχής, τόσο για την επισκευή, όσο και για την κατασκευή κατοικία, αλλά και των επαγγελματικών του χώρων. Και τρίτον, στην άμεση και πλήρη αποκατάσταση του συνόλου των απαραίτητων υποδομών για να μπορέσει να ομαλοποιηθεί η λειτουργία στην περιοχή εκεί και η ζωή. Θα πάρετε χρόνο και από το επόμενο νομοσχέδιο. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, ακριβώς τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για την αλλαγή σας.